Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ ως δερματολόγος θα σας μιλήσω για το ανέμακτο lifting με νήματα. Είναι μια πολύ δημοφιλής θεραπεία που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αισθητική δερματολογία. Και πριν περιγράψουμε έτσι λίγο τη διαδικασία, έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια νούμερα, κάποιες τάσεις που υπάρχουν. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής. Και τι μας λέει εδώ, ότι το 2016 οι Αμερικανοί δαπάνησαν πάνω από 15 δις δολάρια σε αισθητικές θεραπείες, επεμβατικές και μη, αισθητικές θεραπείες πλαστικής, χειρουργικής και δερματολογίας. Και μάλιστα υπήρξε μια αύξηση 10% σε σχέση με το 2015. Αυτές οι θεραπείες λοιπόν, οι αισθητικές επεμβάσεις, είτε είναι χειρουργικές είτε όχι, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτές. Τι γίνεται όμως, τι προτιμούν οι περισσότεροι, προτιμούν κάποια χειρουργική επέμβαση ή κάποια μη χειρουργική? Σε αυτό το διάγραμμα, σε αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι προτιμούν μη χειρουργικές επεμβάσεις σε ποσοστό 56%, ενώ πιο μικρό είναι το ποσοστό, στο 44% αυτών που προτιμούν κάποιο χειρουργείο. Εγώ βέβαια θα σας έλεγα και από την εμπειρία μου σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο, από τους 10 ασθενείς που θα έρθουν σε ένα ιατρείο, ο ένας θα κάνει κάποια επέμβαση πιο μείζωνα, οι άλλοι 9 θα κάνουν πιο απλές επεμβάσεις, ενέσιμα, νήματα, τέτοιου τύπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μη επεμβατικές θεραπείες αυξήθηκαν κατά 7% το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Και ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς από αυτές τις θεραπείες, σύμφωνα πάντα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής? Η φωτοανάπλαση, η ανάπλαση δηλαδή του δέρματος με πηγές φωτός και με λέιζερ, είναι από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες με μια αύξηση της τάξης του 36%. Το ιαλουρονικό οξύ κρατά πάντα μια ψηλή θέση, είναι από τις πιο αγαπημένες θεραπείες στις γυναίκες και στους άνδρες. Η αφαίρεση τατού με λέιζερ έχει έρθει στην τρίτη θέση, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον κάνουν τατού, αυξάνεται και η ανάγκη να τα αφαιρέσουν. Το μη επεμβατικό lifting με νήματα, για το οποίο θα μιλήσουμε, έχει μπει στο top 5, είναι στην τέταρτη θέση και συνεχώς αυξάνεται η ζήτησή του. Και η θεραπεία Botox, που πάντα είναι σταθερή αξία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα λοιπόν των μη επεμβατικών θεραπείων και γιατί τις προτιμά ο κόσμος? Είναι λογικό να τις προτιμά ο κόσμος, καθώς έχουμε άμεση επάνωδο στην εργασία μας και στην καθημερινότητά μας. Έχουμε δηλαδή μηδενικό χρόνο αποθεραπείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με τους ρυθμούς που ζούμε σήμερα. Θέλει κανείς να κάνει μια θεραπεία που θα μπορέσει την επόμενη μέρα να πάει στη δουλειά του, που δεν θα τον καθυλώσει στο σπίτι. Δεν χρειάζεται συνήθως αναισθησία ή χρειάζεται μόνο τοπική αναισθησία, κάτι που καθιστά τις μεθόδους αυτές απόλυτα ασφαλείς. Δεν απαιτούνται τομές, ράματα, δεν έχουμε σημάδια μετά τη θεραπεία, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και αποφεύγει κανείς την ταλαιπωρία και τις παρενέργειες ενός χειρουργείου. Lifting με νήματα λοιπόν. Τι είναι αυτό? Όπως το λέει και ο τίτλος, είναι μια ανόρθωση του δέρματος, η οποία όμως δεν γίνεται με νηστέρι, δεν γίνεται με χειρουργείο, γίνεται με νήματα που είναι ουσιαστικά κάτι σαν κλωστές, έτσι, ραματάκια. Είναι από το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται τα απορροφήσιμα ράματα, τα οποία προκαλούν ανόρθωση στο δέρμα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες νημάτων, είναι τα PDO νήματα, τα απλά νήματα, και τα COG νήματα, τα νήματα ανάρτησης. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα νήματα το 2000 στην αισθητική ιατρική. Αυτά ήταν νήματα ανάρτησης και ήταν φτιαγμένα από ένα υλικό το οποίο ήταν μη απορροφήσιμο, το πολυπροπυλένιο. Και δημιουργούσε αρκετά προβλήματα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Σήμερα τα νήματα είναι βιοαπορροφήσιμα, είναι φτιαγμένα από ένα υλικό που λέγεται πολυδιοξανόνη, είναι ένα πλήρως απορροφήσιμο υλικό και βιοδιασπόμενο. Ο γιατρός που τα έφερε ήταν Κορεάτης, τα σύστησε για πρώτη φορά στο κοινό της Ασίας, ενώ την τελευταία δεκαετία πάνε πάρα πολύ καλά και στο δυτικό κόσμο και αυξάνεται συνεχώς η ζήτησή τους. Τα PDO λοιπόν νήματα, που σας είπα και πριν, είναι τα πιο απλά από τα νήματα. Βλέπουμε δεξιά διάφορες μορφές νημάτων. Τα νήματα αυτά μπαίνουν σε μορφή πλέγματος κάτω από το δέρμα. Βρίσκονται δηλαδή στο εσωτερικό μιας λεπτής βελόνης. Εισάγουμε τη βελόνη κάτω από την επιδερμίδα, την αφαιρούμε και το νήμα έχει μείνει κάτω από το δέρμα. Βάζουμε αρκετά νήματα,
και σχηματίζουμε ένα δίχτυ, ένα πλέγμα, όπως βλέπετε και στην εικόνα. Όσο πιο πολλά νήματα βάλουμε, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το πλέγμα, τόσο μεγαλύτερη η κολαγονογένεση, τόσο μεγαλύτερη η σύσφυξη η οποία προκαλείται και η ανόρθωση. Και υπάρχουν είτε απλά νηματάκια, είτε νήματα τα οποία περιελίσσονται γύρω από τη βελόνη, όπως το δείτε στις φωτογραφίες. Όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός αυτός της περιέλξης, τόσο μεγαλύτερο το τραύμα που προκαλούν όταν εισέρχονται στο δέρμα, με αποτέλεσμα και η κολαγονογένεση να είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, βλέπουμε στη φωτογραφία αυτή πού πρακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νήματα στο πρόσωπο. Μπορούν να μπουν οπουδήποτε. Μπορούν να μπουν στο μέτωπο, στο μεσόφριο, γύρω από τα μάτια, στις παριές, στο οβάλ του προσώπου, ακόμη και στη μύτη μπορούμε να κάνουμε την ανέμακτη ρινοπλαστική, όπως την ονομάζουμε, με νήματα. Να σηκώσουμε δηλαδή το τύπ της μύτης. Και ουσιαστικά μπορούν να μπουν παντού όπου υπάρχει πρόβλημα χαλάρωσης. Βλέπουμε ένα βιντεάκι με νήματα PDO. Βλέπετε πόσο απλή είναι η διαδικασία. Η ασθενής μιλάει, έτσι. Είναι μια απλή διαδικασία. Μπαίνουν νηματάκια κάθετα οριζόντια, τα αφαιρούμε, αφαιρούμε τη βελόνη, έχει μείνει το νήμα μέσα, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος τη δουλειά του χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα νήματα COG, οι νήματα ανάρτησης, έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Είναι πιο χοντρά νήματα, πιο ισχυρά και φέρουν, όπως βλέπετε στην επιφάνειά τους, κάποιες ακίδες, κάποια αγκιστράκια. Τα νήματα αυτά δεν μπαίνουν σε μορφή πλέγματος, μπαίνουν κατά ζεύγη και προκαλούν ανάρτηση, άμεση, δηλαδή άμεσο lift στο δέρμα. Και εδώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το πώς είναι διατεταγμένα αυτά τα αγκιστράκια που φέρουν επάνω τους. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο αυτά δουλεύουν. Μπαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβούν το δέρμα προς την αντίθετη φορά από ότι η βαρύτητα. Στο οβάλ του προσώπου, στα μάγουλα, στο λαιμό, η ανόρθωση του φρυδιού. Και εδώ είναι ένα βιντεάκι όπου βλέπετε ότι είναι λίγο πιο επεμβατικά, αλλά πρακτικά ανώδυνα και αυτά. Βλέπετε η ασθενής συμμετέχει, δεν πονάει καθόλου. Εισάγουμε το νήμα με μια βελόνη κάτω από το δέρμα. Αυτό πιάνει, τα αγκιστράκια αυτά πιάνουν κάτω από το δέρμα. Αφαιρούμε. Αυτό. Είναι πρακτικά ανώδυνο, όσο και αν φαίνεται ίσως λίγο... Ναι, λόγω της βελόνης είναι όμως... Γιατί έχει γίνει τοπική αναισθησία στο σημείο που κάνουμε την τρυπούλα, με αποτέλεσμα να μην νιώθει τίποτα η ασθενής. Βάζουμε λοιπόν ένα ζεύγος, έτσι ώστε να κάνουμε ανόρθωση στα ζυγωματικά. Συγκεκριμένη κυρία έχει κάνει και στο περίγραμμα του προσώπου και στο λαιμό. Μένουν δύο ακρούλες από τα νήματα έξω από το δέρμα και στη συνέχεια όσο πιο πολύ τραβήξουμε και όσο πιο σφιχτά κάνουμε τον κόμπο, τόσο μεγαλύτερη ανόρθωση φαίνεται άμεσα. Το βλέπετε πώς σηκώνεται το δέρμα. Αυτό, στη συνέχεια, ο κόμπος αυτός κρύβεται κάτω από το δέρμα, στην περιοχή που ξεκινάνε τα μαλλιά και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Έτσι. Τώρα, τα νήματα, πέρα από το πρόσωπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά και στο σώμα. Τόσο τα PDO, σε μορφή πλέγματος, όσο και τα COG. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα όπου τα νήματα μπαίνουν ακτινοτά γύρω από τη θηλή, με αποτέλεσμα να κάνουν ανόρθωση και σύσφυξη στην περιοχή του στήθους. Η γλουτή, μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές στις γυναίκες για νήματα, τώρα το καλοκαίρι ειδικά. Πάλι εδώ κάνουμε συνδυασμό PDO νημάτων και COG, σε μορφή πλέγματος ή ακτινοτά, και έτσι η γυναίκα γλιτώνει, να το πω, το χειρουργείο, το οποίο και επιπλοκές μπορεί να έχει και σημάδια αφήνει. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι άλλα πράγματα πετυχαίνουν με ένα χειρουργείο και άλλα με τα νήματα. Με τα νήματα διορθώνουμε ήπια έως μέτριας βαρύτητες προβλήματα. Το ίδιο και εδώ στην κοιλιά, σε μορφή πλέγματος πάλι και ακτινοτά γύρω από τον ομφαλό. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε χαλάρωση μετά από εγκυμοσύνη ή όταν κάποιος ασθενής έχει χάσει πολλά κιλά, πάει πάρα πολύ καλά η θεραπεία αυτή, όπως και η θεραπεία στους έσωμυρούς, για τις γυναίκες ένα πολύ δύσκολο σημείο. Πολλές φορές η γυμναστική δεν φέρει αποτελέσματα στο συγκεκριμένο σημείο και τα νήματα βοηθούν πάρα πολύ.
και τα μπράτσα, κυρίως με τα νήματα, με τα PDO που κάνουμε πλέγμα και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα? Είναι μια πιο οικονομική μέθοδος το lifting νημάτων, λιγότερο επεμβατική και είναι, θα λέγαμε, η απόλυτη lunch break θεραπεία, δηλαδή το κάνει κανείς κατά το διάλειμμά του από την εργασία του και μπορεί να επιστρέψει αμέσως πίσω σε αυτήν. Έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας. Τα αποτελέσματα διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στον 1,5 χρόνο μπορούμε να πούμε ότι διαρκούν τα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και μετά το διάστημα αυτό, το δέρμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθώς βελτιώνεται κατά πολύ ο τόνος της επιδερμίδας και έτσι ουσιαστικά είμαστε πολύ καλύτερα ακόμη και όταν φύγει η δράση του αποτελέσματος. Ενισχύεται η παραγωγή νέων κολαγών και ελαστίνης και είναι μια θεραπεία 100% ασφαλής. Δεν έχουμε κανένα κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Τα νήματα είναι εγκεκριμένα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων και φέρουν και ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE. Είναι επομένως εντελώς ακίνδυνα και ασφαλή. Ας δούμε και μερικά αποτελέσματα, τόσο σε πρόσωπο όσο και σε σώμα. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα όπου η κυρία έχει εμφανίζει μία πτώση στο πρόσωπο σημαντική. Τόσο το οβάλ του προσώπου θέλει επαναπροσδιορισμό, έτσι όσο και οι ρινοπαριακές που είναι αρκετά έντονες. Εδώ εφαρμόστηκαν ουσιαστικά 2 ζεύγη νημάτων σε κάθε περιοχή, 4 ζεύγη, δηλαδή ένα στο ζυγωματικό, ένα στην περιοχή του οβάλ. Και βλέπουμε έτσι πόσο σημαντική διαφορά έχουμε στην εικόνα. Βέβαια, η συγκεκριμένη κυρία έχει κάνει και άλλες ενέσιμες θεραπείες και υαλουρονικό στο άνω χείλος και στις ρινοπαριακές, καθώς όλες αυτές οι θεραπείες συνδυάζονται μεταξύ τους και καλό είναι να τις συνδυάζουμε για να πετύχουμε και τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Πάλι, η περιοχή του διπλοσάγωνου, που είναι πια πέντε χαρακτηριστικά. Και εδώ βλέπουμε έντονα την πτώση πάλι στο πρόσωπο, τις γραμμές της λύπης, marionette lines όπως λέμε, από τις γωνίες των χιλιών προς τα κάτω. Είναι, οι γραμμές αυτές δείχνουν πολύ γυρασμένο ένα πρόσωπο. Βλέπουμε εδώ πώς ανυψώθηκε η γωνία του χιλιού, των χιλιών, και έχουμε έτσι μια πιο νεανική όψη. Και στο λαιμό εδώ, επίσης, όπου εφαρμόστηκαν νήματα. Θα έλεγα ότι στο πλείστο των περιπτώσεων συνδυάζουμε PDO νήματα και νήματα COG ταυτόχρονα, γιατί πέρα από την ανόρθωση χρειάζεται και κολαγονογένεση να πετύχουμε. Πάλι η ίδια κυρία. Τώρα, στο σώμα, στην περιοχή της κοιλιάς, κοιλιά με πολλές μικρές ρητιδώσεις, έτσι χαλαρή κοιλιά. Εδώ μπήκε μεγάλος αριθμός νημάτων σε μορφή πλέγματος. Μπορεί να φτάσουμε και τα 300-400 νήματα, πάρα πολλά νηματάκια, αλλά δεν υπάρχει όριο στον αριθμό. Όσο περισσότερα μπουν, τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα, καθώς δημιουργείται αυτός ο υποστηρικτικός ιστός κάτω από το δέρμα και τόσο μεγαλύτερη και η παραγωγή του κολαγών. Εδώ πάλι στην ανόρθωση των γλουτών. Στη συγκεκριμένη κυρία έχει γίνει και λέιζερ λιποαναρρόφηση. Έχουμε αφαιρέσει ένα μέρος του τοπικού λίπους. Αποτέλεσμα έτσι και η ανόρθωση μετά με τα νήματα να είναι πιο εμφανής, πιο ωραία αποτελέσματα. Και η περιοχή των μπράτσων, των βραχιώνων, που είναι μια δύσκολη περιοχή και πάει πολύ καλά με τα νήματα. Με τι μπορούμε να συνδυάσουμε το ανέμακτο lifting? Μπορούμε να το συνδυάσουμε πρακτικά με όλες τις θεραπείες της αισθητικής δερματολογίας, κυρίως με τις ενέσιμες θεραπείες. Ο συνδυασμός αυτός φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, όπως με το Botox για παράδειγμα, το υαλουρονικό οξύ, το fractional laser που κάνει ανάπλαση στο πρόσωπο και κινητοποιεί ακόμη περισσότερο την παραγωγή κολαγόνου, και το PRP που είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα μας. Έτσι, κάνουμε φυγοκέντρηση, ξεχωρίζουμε το πλάσμα, πλούσιο σημοπετάλια, το ενεργοποιούμε και κάνουμε την έγχυση. Αυτό μπορεί να γίνει και από την ίδια βελονίτσα που θα βάλουμε το νήμα. Μπορεί να γίνει η έγχυση, ταυτόχρονα δηλαδή. Μια έτσι ωραία φωτογραφία που δείχνει πρακτικά πώς ένα πρόσωπο μπορούμε να συνδυάσουμε, να παντρέψουμε όλες τις ενέσιμες θεραπείες. Botox, fillers, νήματα PDO, αλλά και νήματα COG. Έτσι. Κάθε θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Κάθε πρόσωπο χρειάζεται το δικό του συνδυασμό, έτσι ώστε να έχουμε το πιο καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο και στο σώμα. Τα νήματα θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα εάν συνδυαστούν και με άλλες θεραπείες.
όπως είναι η laser λιποαναρρόφηση, όπως είναι η θεραπεία cavitation για την κυταρίτιδα ή η κρυολιπόλυση για το τοπικό πάχος. Πρακτικά, όσο συνδυάζουμε θεραπείες, καθώς η μία χτίζει πάνω στην άλλη, μπορούμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.